There is no way a war can be acceptable in the 21st century. Look at that. Με το βλέμμα παγωμένο και τη φρίκη αποτυπωμένη στο πρόσωπό του, Αντώνιο Γκουτέρες επιχειρεί να μετατρέψει σε λέξεις, εικόνες και συναισθήματα. Μόνο που όσα αντίκρισε στα προάστια του Κιέβου δύσκολα μπορούν να περιγραφούν. Η αυτοψία του στιβαμένη με αίμα γη της Μποροντιάνκα και της Μπούκα τον έφερε αντιμέτωπο με την ομή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ίσως και να μπορούσε να αποτραπεί, εάν τα Ηνωμένα Έθνη των οποίων ηγείται δρούσαν ως επιμηθείς. The count of the dead by now is 112 people. Civilians. Περπατώντας στα ερείπια των ισοπεδωμένων πόλεων και δίπλα από τους τάφους εκατοντάδων αμάχων, αισθάνεται τον εφιάλτη στο πετσί του. Δείτε τι απάντησε όταν ερωτήθηκε πώς νιώθει. What I feel... I imagine my family in one of those houses that is now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic, part of the family eventually killed. Και μιλώντας για εγκλήματα πολέμου, ζήτησε τη συνεργασία της Ρωσίας στην έρευνα που διεξάγει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ένοχος είπε πρέπει να λογοδοτήσει. But when we talk about war crimes, we cannot forget that the worst of crimes is war itself. Αργά το απόγευμα, ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρό της, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η υποσυζήτηση επιχείρηση για εκένωση των αμάχων από το Χαλιβουργείο του Αζοφστάλ με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού και του Ερυθρού Σταυρού. Μια πρόταση στην οποία ο Πούτιν φέρεται να απάντησε θετικά. Η αστερίσκει ωστόσο πολύ. Ultimately, what we want is to make sure that that a ceasefire would be respected that would allow us to move people safely.